This is Chris Crescens. I'm here with my teacher Shakallis from Terra. How are you, Mr. Shakallis? How are you? I'm okay. Ελληνικά ή αγγλικά τα κάνουμε. Ελληνικά, εντάξει. Πετε μας, πότε μου πήρε εσείς στην Terra Santa καθηγητής, τι χρόνο, θυμάστε το χρόνο που πήρε? Πρέπει να είναι το 68. Το 68. Και μαθηματικά που κάνετε πάντα ή κάνετε άλλα μαθήματα? Έκανα και μαθηματικά. Και φυσικά, ναι. Έκανα και φυσικά, έκανα και χημεία. Και δίδαξα και οικονομικά για να έχουν ποικιλία οι μαθητές. Στην Terra Santa που ήταν τα... Στην Terra Santa, ναι. Εγώ θυμούμαι τα φυσικά και τα μαθηματικά και τη χημεία θυμούμαι. Πάστε πάνω στο εργαστήριο πάνω. Ναι, ναι. Ήταν... Έπρεπε να πλουσιέψει λίγο το πρόγραμμα του σχολείου. Ναι. Και λέω του διευθυντή, πάρουμε να... Ποιος ήταν ο διευθυντής, το Μασιμίνο? Πρώτα ήταν ο Μασιμίνο. Μπορείς να πείτε ο Μαθημένο που ήταν. Ναι, ήταν μέχρι την εισβολή ήταν ο Μασιμίνο. Ναι, ναι. Και μετά ήταν ο Σεμπαστιάν. Ήταν ο Σεμπαστιάν. Να μου το λέγετε, είπετε, του διευθυντή. Πρέπει να προσθέσουμε και ένα μάθημα οικονομικών για την έκτη τάξη. Ναι. Και επειδή έχω μεράκι να μάθω και εγώ τα οικονομικά, άμα τα διδάξω θα μάθω καλύτερα. Ναι, σίγουρα. Και... Ειδικά με τα μαθηματικά, βοηθά. Έκανα τους οικονομικά. Νομίζω μια φορά την εβδομάδα. Και πάντα του έκαναν ωραία project. Έκαναν ωραία project. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Μάλιστα. Για το... ωραία πράγματα. Περάσαν πολλά ωραία. Ήταν... Είσαστε λίγο αυστηρός, αλλά με άρεσε και αυτό. Γιατί μόνο έτσι εγώ μαθαίνα. Γιατί ήμουν στο κοτροφείο εγώ. Ήμουν στο κοτροφείο εγώ και... Ούλον αυστηρά ήταν και καθηγητές μας και ούλοι και τον καιρό, αλλά έτσι μόνο έτσι τρόπο μαθαίνω εγώ. Την τότε εποχή, άμα ναι βλέπαμε μαθητή, έπρεπε να τον κάνουμε επιστήμονα. Ναι, σίγουρα. Ή να είναι γιατρός ή δικηγόρος, κατάλαβες. Γι' αυτό έπρεπε να κρατούμε τάξη, να τους αναγκάζουμε να μελετούν. Μάλιστα. Φυσικά είχαμε και τα αστεία μας, άμα στην τάξη λέγαμε και αστεία να θυμάστε καλά. Ήμουν και εγκότροπος εγώ τόσα χρόνια, ήμουν μέσα μετά στο σχολείο. Επιέρνατε διαγωνισμών με τους εκτός οικοτροφείου στα αθλητικά. Μπράβο. Επέζαμε μάπα με την... ενικούσαμε και το English School, είπε μας ο Βάσος, και το English School και την... και το Μελκόνια και την τεχνική σχολή. Στον προπονητή εγώ ρεξιάζεσαι. Α, δεν γνωρίζεστε, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έκανα και τον διαιτητή. Και πάντα ήμουν δίκαιος, δεν ήθελα να πει ο άλλος. Ναι, σίγουρα. Κατάλαβες. Άμα είσαι και το English School match, να μου το ελέγασαι τον προπονητή του English School, έπρεπε να μου τηλεφωνήσει εμένα πάνω κάμω το διαιτητή. Ναι, ναι. Βγαίναμε και στο Βαλκολιάν και στην τεχνική. Θυμούμε, είχαμε καλή ομάδα. Ο Βάσος έπαιζε καλή μάπα, ο Λάμπρος. Μα είχαμε εκτός του ποδοσφαίρου είχαμε και μπάσκετμπολ. Ναι, ναι. Αλλά θυμάσαι τον Ευθυμή, ήταν εξαιρετικός μπάσκετμπολίστας. Να μου το όνομα του. Μιχαήλ, Λοΐζου Μιχαήλ. Ναι. Αλλά έλεγαμε τον Ευθυμή εμείς. Λοΐζου Ευθυμής, ναι. Ναι, ήταν πιο μεγάλος σας. Ναι, ναι. Έπαιζε ωραίο μπάσκετμπολ μέσα στον διγενή μόρφου. Ναι, ναι. Ήταν μορφή της. Μορφή της, ναι. Είχαμε πολύ ταλέντο στην Terra Santa, όχι μόνο αθλητές, είχαμε και μουσικούς, είχαμε και ηθοποιούς. Είχαμε και ηθοποιούς. Οτιδήποτε. Άιστα. Μόνο στο γυμνάσιο να διδάσκεται ο Ξάγης στο δημοτικό? Όχι, μόνο στο γυμνάσιο. Εγώ το γυμνάσιο που σας θυμούμε. Ναι, ναι. Και πέστε μας στους καθηγητές, θυμάστε τα ονόματα τους? Τότε... Θυμούμε την κυρία Σαμουήλ, τον κύριο Αριστίδη, είχε πολλούς. Η κυρία Μουλή, ναι. Ήταν η Φωτίου, έκαμε στα ελληνικά, δεν απατώνω. Ναι, ναι. Είχε μια που ένα χρόνο έκαμε, ήξω σας έκαμε εσάς, η κυρία Κουπάρη. Δεν θυμώ το όνομα, δεν μπορεί διδάσκε. Διδάσκε ένα αγγλικά, αλλά νομίζω ένα χρόνο έκαμε, δεν τα καταφέρνει. Α, ένα χρόνο. Είσαι και κάποια να ρωτήσει και τι αποσύρτη. Ναι, ναι. Ξέρω, πάτε για ανάγκη ήταν και έκαμε μαζί τα λιγά. Βλέπω τον τακτικά να μες στο εκκλησιά του. Ναι, ναι. Ήταν ο Κουσελίνης. Ναι, ο Κουσελίνης και η γυναίκα του, η κυρία Κουσελίνη. Τι έχω ήταν να πει, ήταν η κυρία Μαργαρίτα. Έκαμε σας. Α, ναι, 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 Μαργαρίτα. Μητσές τάξεις. Ναι, ναι, ναι. Έκαμε γεωγραφία. Ναι, ναι, κάτι θέμα, ναι, ναι. Κάτι φυσικά σας έκαμε σας μητσές τάξεις.
Είχε πολλούς. Πριν την εισβολή, δεν είχαμε πριν την εισβολή. Είχαμε καλό, αφού το 65 μου είχαμε. Ήταν ο Φιλιππίδης που σας έκαμε γεωγραφία και ιστορία στις μεγάλες τάξεις. Ναι, ναι, εγώ ήμουν Μητσής, αλλά θυμούμε τα ονόματα, ναι. Που την Λάπηθο. Που έκαμε και στο PIO. Να μου ήταν Φιλιππίδης. Φιλιππίδης το όνομα, ναι. Φιλιππός Φιλιππίδης. Που την Λάπηθο, ναι. Κοινός φίλιος. Ο Δημήτρης Μπέρον ξέρει, ο Δημήτρης ο Χαραλάμπος ο Τσαούσης σημάται που η Λάπηθο. Ξέρουν τον, ήταν το, πέθανε η Μακαρίτσα. Ναι, πέθανε ο Και θυμάστε και την Κατίνα του σχολείου, τον κύριο Λίλη, η γυναίκα του, τα μωρά του, ο Μάριος. Ο Μάριος και η γιαγιά του Μάριου, η μάμα του Μάριου μάλλον. Η κυρία Λίλη. Λίλη. Ναι. Μα αν δεν απατώμε, η αγκώνησά της είναι το Χατζιουάνι που παντρευτήκε. Τον το μεγάλο επιχειρηματία. EasyJet, ναι. Δεν ήξερα, εγώ έχεις ρομποφιά από την Κύπρο. Υπογράφει του Ζούδρου, που πάνε. Ζούδρου. Είχε έναν αρφό πιο μεγάλο και στράβει ο Τζίνι. Ζούδρου, ναι, υπογράφει. Ναι, ναι. Ήταν καλά μαράζω και έτσι. Ναι, ναι. Και θυμάσαι και τους που δουλεύκαν στο σχολείο, τον κύριο Ανδρέα. Και ο Τσαούσι. Και ο Τσαούσι, ναι. Τον παπάς του Δημήτρη, παπάς του Κωστή, ο παπάς του Χάρη. Και ο Ανδρέας έκατσε την γυναίκα του παστού ποδήλατο. Ναι. Πίσω, ξέρεις. Ναι, και το μαύρο του ποδήλατο μου είχε. Και πιέννασαι και η γυναίκα του έφυγε μου το ποδήλατο. Ποιος είναι ακόμα το καταλαβαίνει. Η Ειρήνη μου έντονα μάντησε. Ναι. Άμα και πιέννε σπίτι το γίνει και την γυναίκα του γέρνησε η γυναίκα. Ποιο μου το ποδήλατο. Και τους παπάδες τους θυμάστε, τον Πάτρι Σάντζα, που ήταν ο Πάτρι Μάρκ, ο Πάτρι Λούις. Ναι, ο Λούις, ήταν από την Καλιφόρνια ο Λούις. Ναι, πέθανε ο Πάτρι Λούις, θέλω να καρύσει τον, ναι, ναι, πέθανε. Ναι, πρέπει να μιλάς. Και ο Μάρκ ήταν πιο μητσίσου. Ναι, και ποιος πέθανε, Πάτρι Μάρκ. Ήταν πρώτα Μάρκ, ύστερα γίνει και Father Mark. Ναι. Είχαν πολλούς, και οι Καλογριές, η Σόρα Σιλβέστρα. Η Σιλβέστρα κάνε μας τους καφές. Ναι, στο την κουζίνα, ναι. Μα ήταν και πρέα η Σόρα η Σιλβέστρα, ναι. Όχι, από την Ιταλία μου ήταν αυτό, ούτε είναι της Ιταλίας. Είναι της Σίστε Βερόνικα που θυμάστε και την Σόρα Μπάουλα. Ναι, καλά στον υπηαγωγείο. Ναι, υπηαγωγείο. Και η Σόρα Μπάουλα. Και η Πάουλα, η Πάουλα ήταν από τον Κορματζίτη. Ναι, πήγα στον Κορματζίτη και έπρεπε να κάνουμε συνέντευξη. Πήγα και όσο γύρεψα την κυρία μου είναι στη Λεμεσόν άρρωστη. Όχι, στη Λεμεσόν είναι η Βερόνικα. Είσαι στη Βερόνικα. Όχι, ήταν άρρωστη και να πήγαν στη Λεμεσόν να κάνει. Πριν πόσο καιρό. Όχι, χρόνια που σου λέω. Όχι, εγώ είδα την πριν και χρόνια. Η Σίστε Βερόνικα είναι τελευταία φορά που την είδα. Στη Λεμεσόν τώρα, Γενή, ναι. Εγιόρταζε, έχουν συνάντηση από το γυροκομείο ο Άγιος Αντώνης. Πού? Άμα στρίψεις το δρόμο που πας στους Αγίους, μόλις στρίψεις, στρίψεις πάνω αριστερά και πάτσε βρίσκεις το. Ναι, ναι. Και ήταν γιορτή, δεν ήξερα όταν που γιορτάζασαι. Και καλέσαμε και πια και χόρεψα βρακάς. Ναι. Και μες στο ακροατήριο ήταν η Σίστερ Βερόνικα, μόνης να είμαι από στην Πελή. Πάθε και πάμε, ναι, είναι σαν αλήθεια με η βράγα. Στο γυροκοπείο, ναι. Ναι, επειδή εγώ και άλλο ένα στην Πελή, ποιος ήταν ο άλλος που βρεθήκαμε. Ήταν ο Κώστας Ολιβαδιώτης. Και είχαμε και σκιολίνη, είχαμε και λαούτο να θυμούμε. Εκάμαμε και κάτι τεχνικές εκδηλώσεις που κερασάνταρα. Εγώ θυμώ, ήμουν μες στη χοροδία. Μα ύστερα έκαμε και συγκρότημα χορευτικό. Ναι. Αλλά είσαστε πιο μεγάλη εσείς. Ναι, μα πότε. Ήταν και ο Γογάκης. Εντά χρόνο μπορεί να είχε. Γιατί πια μου η Ζανέτα τώρα. Πέθανε ο Γογάκης και κάμαμε τα παιδιά με Μεσογειακή να δεν πήγαινε. Α, ναι, ευκάλαμε. Ήταν την τυφογραφία, την μεγάλη, ναι, ναι. Μάλιστα. Μαθητές, θυμάστε τους μαθητές, τα όνομα τους. Ποιας τάξεις. Οτιδήποτε τάξεις, πες μας τελείω δεμάτε, γιατί έχει μπορούν τον κόσμο που έχουμε Facebook και θεωρούν το τούτο. Να το δουν τούτο. Σημειώσε, έχει μαθητές, η πρώτη που έκαμνα, ναι. Σχεδόν είναι στην ηλικία μου τώρα, άμα ανευκούμε έξω, φαίνομαι ο πιο νέος του τσάμ. Ναι, ναι. Εγώ είναι την τάξη του 79 που τελειώσαμε, με τον Δημήτρη, τον Τσακλή, τον Κούλιν, τον Βάσο. Ναι. Είχαν πολλά κότσινο. Ναι, ναι, ναι. Τον Γκάτο. Τον Σωτήρη. Ναι, Σωτήρη Γκάτο, με συντάξει τον Γκάτο μου. Τον Μάριο Γκαριά. Είχαν κάμποσες με συντάξει μου. Και άλλες τάξεις δηλαδή. Και
Ναι, ο πτώλαμος δάμε, ο πτώλαμος δεν δάξινιζουν εσύ. Ο πιο μεγάλος. Ποιοι δάμε σε δάξινιζουν εσύ. Ο Σακός. Ο Σακός. Ο Χρυσοχός. Ο Φωτάκης. Όλοι το δωρούν τώρα. Υπογράφετουν. Άλλαξαν το όνομα τώρα. Αγισιλάου παλιά. Αγισιλάου. Είσαι πολλούς Μαρονίδες πότε, δεν ξέρω. Ο Σαχινιάν. Αρμένης, ναι. Ο Αλετράς. Μπράβο, ναι, ναι. Θυμούν τα ονόματα, ήταν και εγκότροφοι του παραπάνω. Ναι, ο Κωστής και ο Χάρης. Ο Αναστάση Τάζος, που είναι γιατρός. Ο Δημήτρης. Μπράβο, μπράβο. Τι άλλοι ήταν. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος ο Χατζηστηλής. Τι ήταν χρόνο που δικαιώσατε, 75. Λέγαμε τον πως είναι ο Δάκης. Θυμάσαι που τα αρέσκει ο Δάκης και λέγαμε τον Δάκης. Ο Δάκης, ναι, ο Δάκης. Το Γιασάρ το θυμάστε στην Αμερική τώρα, φίλος μου. Θυμούμε τον, αλλά... Ο θείος, θείος Γιασάρ. Ήταν δύο αδέρφια, ο ένας σκόθηκε σε δυστύχημα. Ναι. Ο Ντένις Γιασάρ που είναι θείος που ήταν, δεν μπορεί να ήταν θείος. Όταν ήταν θείος, ήταν Θούλης. Θούλης, ναι, μπράβο, Θούλης. Αλλά Γιασάρ που τον ήξεραμε. Ναι, Γιασάρ στην Τερασάντα. Βλέπει και εδώ στο βίντεο τώρα να το δει. Ήσουν έναν άλλον Τουρτσίν που ήταν από την Ποταμιάν. Ναι, ο Ερσόι. Που τον έλεγαμε... Ερσόι. Εντός είναι, γιατί ο Βάσος γερεύκε τον έβριζε τούτος, είπε μόνος και τον συνέντευξε. Τώρα έλεγαμε τον άλλος πρόεδρο. Αν υπάρχει κι άλλο όνομα να μας το πείτε να το έβρουμε, γιατί ο... Εντάξει, θυμάστε τα ονόματα, τα επίθετα τους. Για ποιους μιλάς? Τους Τουρκοκύπριους, γιατί έχουμε Τουρκοκύπριους, φέρω να τους έβρουσε. Έχουμε τον Ζυγνή, Αχμέτ Ζυγνή. Ναι. Και Ζυγνή, Αχμέτ, Αχμέτ και Ζυγνή, Αχμέτ. Μπράβο, ναι. Τον Ρεσόι, αν και θυμάστε το επίθετα του, που είναι ποταμιά. Εν το έκαμε ένα μαθήμα. Το Ρεσόι... Ένα άλλος πως που τον έλεγαμε, τον μαθητής. Θυμούμε τον. Αντί να πατούμε, και που τσεύκε λίγο. Έφερε μου και ένα δίχτυ πιανούν πουλιά. Ναι. Βίτσι, είσαι τερασάντα. Τερασάντα μου βίτσι. Είσαι τερασάντα εσύ. Εγώ είμαι ο Στέλιος ο Χαριστηλιανού. Α, ναι, 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 τώρα το σε κατάλαβα. Είσαι Στυλιανός Αχιμίδης. Είσαι στο βίντεο τώρα. Είσαι στο βίντεο, είσαι αγαλή τώρα. Εν ο Δάκης ρε κουμπά. Ναι, 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 ναι. Βάλιστα. Ελά και εσύ που εδώ και να σε δούμε. Εθιμάσαι στο. Καλό. Φέτε μας τα ονόματα τους ξανανεοπτώ. Κύριο Σακαλής, πες το πέμπας το ξανά το όνομά σου. Στέλιος Χατζηστηλιανού. Και εσύ το 75 γίνεται. Ούτε έγκαιος εδώ, μπράβο. Με το Χατζηστηλί που ήταν μαθητής. Χατζηστηλί, ναι, ναι. Μπράβο. Ο πατέρας του ήταν εργολάβος. Και να ρωτήσω τούτο να πάρει. Τι μάθει, είναι σαν τα... πολιτικός μηχανικός να πιάνει. Μαθηματικός ο άνθρωπος, έχει μνήμη. Αλλά άρεσκε το Δάκης, να το κάνω. Είναι εσύ που τον εγκούρτισες. Εγκούρτισε ο Λίνης. Εσύ που τον εγκούρτισες και με αφήνε ανήσυχο. Τίποτε άλλο να μας... Εγώ ήθελα τα ξενοδοχειακά. Ζω πάπα σου κάνει. Όχι, δεν ήταν μεγάλο. Εδώ και ανέβηκα μέσα στη χώρα. Μια χαρά είσαι. Είμαι λεβενκιά. Μια χαρά. Άκουσα προχτές ευρεθήκετε με τους. Ναι, με τους συμμαθητές. Με το Φτιμή, με το... Να είσαι τον Ευθυμό που μου ήρθε. Εν τον είδα. Αντιτάξεις ας πούμε. Ήρθε για μέσα το Ριούνιο. Σα καλύτερα. Να ξανάρθει. Να ξανάρθει. Έμα που σας σκέφτεται να πωλήσει τις επιχειρήσεις του, να βάλει άλλους μέσα, ξέρω εγώ, και να έρθει πίσω. Μα είναι πιο καλές δουλειές. Μα είναι τράπεζα. Είναι τράπεζα. Ήταν όταν φέρουμε τα λεφτά μου να βάλουμε διάλογο. Και χρεώνει 29% που χρεώνει καλή. 29%. Άρα τώρα εγώ. Και εγώ τους στρατιωτικοί για με ναυτική βάση, ξέρω να μου μελάνε. Και με τσούς πώς είναι να κάνει. Έχει να κάνει με πουλά αυτοκίνητα luxury, ναι. Ναι, ό,τι φωναυστείς. Πλήρωσε 15.000, είπε 20.000 και πιένει στο πάρκο του Τζόρταν. Τι είναι το που παίζει μπασκετμπολίστα. Μάικλ Τζόρταν, αυτό λέμε στο Σιγάγο. Λίγο έτσι μαζί του Λαλή. Για πούμε εγώ. Έχω το φωτογραφίες και έχω την μέσα στο γραφείο Λαλή. Στο Σιγάγο πούμε εγώ, για πούμε Μάικλ Τζόρταν από Σιγάγο. Είδα τους καλούς μπασκετμπολίστες που είχαν. Αν δεν μου λάβει προηγουμένως. Αν έρθουν Λαλή μου να αγοράζουν και έτσι μόλις ζουν τη φωτογραφία ίσως αγοράζουν Λαλή. Έφτανα πολλά λεφτά που ζουν. Έχω 20.000, μα έφτανα πολλά λεφτά. Ξυπνάδα. Τέλος πάντων, να κλείσουμε τη συνέντευξη σε λίγο, σε 5 λεπτά. Πέστε μας τίποτα, θέλετε να πείτε κανένα μήνυμα στους συμμαθητές μας, στους Τερασαντέους. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι. Διότι είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους και είναι όλοι πετυχημένοι. Ναι, σίγουρα. Έχουν μακροζωία, μακροημέρευση και αγάπη. Να έχουν αγάπη μέσα τους και χαμόγελο.
το πιο σημαντικό. Εντάξει, κύριε Σακαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ.